Είναι οι έμποροι σχετικά με το αν είναι υπέρ ή κατά της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων κάποιες Κυριακές το χρόνο. Τη συγκεκριμένη ερώτηση την κάναμε με τρεις εναλλακτικές. Τώρα βλέπουμε την πρώτη εναλλακτική. Μια γενική προσέγγιση, αν θέλετε, αν είστε υπέρ ή κατά το ανοίγματος των καταστημάτων της Κυριακής. Υπάρχει μια τάση ελαφρώς πλειοψηφική υπέρ αυτών που λένε ότι είναι κατά της λειτουργίας της αγοράς την Κυριακή, με ένα 41% που είναι στην ουσία υπέρ. Υπάρχει ένας διχασμός, εγώ βλέπω. Υπάρχει ένας διχασμός, γίνεται πιο έντονος και πιο ακριβής στις επόμενες ερωτήσεις. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι θα έχει σημασία τι λένε και οι καταναλωτές παρακάτω. Βεβαίως, γιατί και αυτοί είναι οι καθοριστικός παράγοντας. Αλλά βέβαια πρέπει να πούμε ότι και αυτό το 51% που λέει ότι είναι κλειστές, θέλουν να είναι κλειστά, δεν το λένε γιατί θέλουν να είναι κλειστά, γιατί βαριούνται ή γιατί δεν θέλουν να πάνε να δουλέψουν την Κυριακή. Το λένε απλά με την έννοια ότι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού ότι δεν αξίζει τον κόπο να ανοίξω το μαγαζί μου, γιατί δεν έχει κίνηση. Αυτό είναι το επιχείρημά τους και νομίζω ότι πρέπει να το, όχι να το δεχτούμε, αλλά να δείξουμε μια κατανόηση. Με την έννοια ότι εφόσον δεν υπάρχει εισόδημα από πλευράς καταναλωτή, άρα λοιπόν είτε το ανοίξω την Κυριακή, είτε το ανοίξω όλες τις Κυριακές, είτε το ανοίγω και τις καθημερινές, είτε το ανοίγω 24 ώρες το 24ωρο, εάν ο άλλος δεν έχει λεφτά να μου δώσει, δεν έχει κανένα νόημα να το ανοίξει. Όμως, κύριε Χατζημανουήλ, προσθέσετε το 31% που λέει 7 Κυριακές, συν το 9% που λέει περισσότερες από 52. 7, συν το 6, πάτε στο 31 και στο 46%. Δηλαδή, περίπου τελικά πάνω από σχεδόν η μισή έμποροι, αν βγάλουμε αυτό που λέει μία Κυριακή, γιατί και αυτό πραγματικά είναι λίγο και συγκεκριμένα για την Καβάλα είναι πάρα πολύ λίγο, τους λόγους θα τους αναπτύξει ο πρόεδρος. 46%, ναι, σωστό. Θεωρώ ότι είναι ένα καλό, είναι ένα καλό ποσοστό. Ένα καλό ποσοστό. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αφορά, επιβεβαιώνει αυτό το οποίο λέμε εμείς. Εμείς, και εγώ προσωπικά, να μην πω εμείς, θεωρώ, και είναι προσωπική μου άποψη, επαναλαμβάνω, ότι δεν μπορεί η αγορά να είναι 52 Κυριακές ανοιχτή, σε καμία περίπτωση. Αυτό το οποίο βγήκε επίσης από την έρευνα είναι ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα από τους καταναλωτές, τους συντοπίτες μας. Εδώ βάλαμε κάποιες ερωτήσεις που έχει να κάνει με τον τουρισμό, που έχει να κάνει ειδικές ημέρες, είτε απογεύματα Δευτέρας, Τετάρτης, είτε Κυριακές, που οι όμορες χώρες πλημμυρίζουν την πόλη μας και έρχονται και για τουρισμό αλλά και για αγορές. Άρα τι κάνουμε με αυτόν τον τρόπο? Με αυτόν τον τρόπο μεγαλώνουμε την πίτα των καταναλωτών και έρχονται ξένοι να αγοράσουν. Ας πούμε, αν αυτή την Κυριακή άνοιγε η Καβάλα, δεν θα πατούσε κανένας. Μα κανένας. Και ούτε και εμείς το θέλουμε. Εμείς η πρόταση την οποία κάναμε είναι να είναι ανοιχτές κάποιες συγκεκριμένες Κυριακές. Την παραμονή, την Κυριακή μάλλον πριν την Πρωτοχρονιά. Η αγορά ήταν κλειστή. Παντού όλοι ήταν ανοιχτοί, εκτός από εμάς. Ήρθε η Κουρασγερόπλιο να ανοίξει η αγορά. Είναι δύο Κυριακές ή ξέρω εγώ δύο γιορτές των Βουλγάρων και δύο των Τούρκων που έρχονται και ξέρουμε ότι έρχονται σε συνεννόηση με τα ξενοδοχεία. Η αγορά πρέπει να είναι ανοιχτή. Αυτή είναι η άποψή μας. Και το λέμε γιατί με αυτόν τον τρόπο μεγαλώνεις το μερίδιο στους καταναλωτές.